την είδηση ότι οι επαγγελματίες που έχουν οφειλές προς το ΙΚΑ και τον ΟΑΕ θα μπορέσουν να κάνουν ρύθμιση αυτών των οφειλών έως και τις 30 Μαρτίου 2012, ανακοίνωσε η Διοίκηση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων ΟΜΟΥ Καβάλας. Επιτέλους, οι φωνές διαμαρτυρίας μας σε σχέση με τις ρυθμίσεις των οφειλών σε ΙΚΑ και ΟΑΕ κατά κάποιο τρόπο εισακούγονται και πλέον υπάρχει δυνατότητα να ρυθμιστούν οφειλές προς το ΙΚΑ και τον ΟΑΕ με προσωρινή διάρκεια εφαρμογής, αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση. Έχει εκδοθεί μια καινούργια απόφαση από τις διοικήσεις των δύο οργανισμών, με βάση την οποία προωθούν μια προσωρινή ρύθμιση των οφειλών. Αυτή η προσωρινή ρύθμιση των οφειλών έχει διάρκεια μέχρι την 31/12 του 2012. Μας δίνει τους επαγγελματίες που οφείλουμε μια πολύ μεγάλη άνεση, στο εξής δεδομένο ότι καταρχήν η δόση είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με τα χρωστούμενα. Από εκεί και πέρα όμως μας δίνει ασφαλιστική ενημερότητα για ένα έτος και μας θεωρεί και τα βιβλιάρια ασθενείας. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ρύθμιση. Βεβαίως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη ρύθμιση την οποία εμείς ζητήσαμε. Θέλω να θυμίσω το ότι εμείς σαν Ομοσπονδία Καβάλας αναλάβαμε για λογαριασμό όλων των ομοσπονδιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τη σύνταξη ενός εξοδίκου προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθερών Επαγγελματιών και σε δεύτερη φάση το αντίστοιχο και προς το ΙΚΑ, με βάση το οποίο θα ζητάμε καταρχήν οι ρυθμίσεις να έχουν συγκεκριμένη διαδικασία και φυσικά έχουμε να καταθέσουμε συγκεκριμένη πρόταση επί αυτού του θέματος, και κατά δεύτερον να διαγραφούν κατά την άποψή μας παράνομες εισφορές οι οποίες έχουν ως χρέη οι επαγγελματίες για το προηγούμενο διάστημα και αφορούν την περίθαλψη. Σε σχέση λοιπόν με τη ρύθμιση, η πρόταση η οποία είναι ομόφωνη από την πλευρά των Ομοσπονδιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η εξής: πάγωμα όλων των χρεών προς τον ΟΑΕ. Πρώτον. Δεύτερον, ρύθμιση αυτών των οφειλών με ανώτερη μηνιαία δόση τα 150 ευρώ και μάλιστα με εισοδηματικά κριτήρια. Έχουμε θεσπίσει βέβαια και τα εισοδηματικά κριτήρια. Αν θυμάμαι καλά είναι ότι τα 150 ευρώ θα τα πληρώνουν οι επαγγελματίες που έχουν εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ. Αυτοί που έχουν μεταξύ 7 με 10 να πληρώνουν 100 ευρώ. Και αυτοί που έχουν χαμηλότερο εισόδημα από 7.000 ευρώ να πληρώνουν 50 ευρώ το μήνα.